Δραστικά μέτρα ώστε να εκλείψουν τα σκάνδαλα που μονοπολούν τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο, υιοθέτησε το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, αλλάζει άρτιν το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, κάτι που θα οδηγήσει και σε επίσπευση των διαδικασιών. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη έχουν ετοιμαστεί τέσσερα σχετικά νομοσχέδια, τα οποία βρίσκονται στην νομική υπηρεσία. Για, για Η σύνθεση της αναθεωρητικής αρχής προσφορών τροποποιείται ώστε να αποτελείται από τουλάχιστον δύο νομικούς και τρία μέλη άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι όμως να έχουν πείρα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα διορίζονται πλέον τα πιο κατάλληλα άτομα στο σημαντικό αυτό όργανο. Επιπλέον, επισπεύδονται οι διαδικασίε εξέταση των προσφορών με μείωση του χρόνου εξέταση τη προσφυγή από πέντε σε τρει εβδομάδε. Επίση, αναθεωρούνται προ τα πάνω τα τέλη προσφυγή, ούτω ώστε να αποτρέπεται η προσφυγή για χάρη τη προσφυγή. Ανάμεσα σε αυτά και η σύσταση κεντρικών υπηρεσιών προμηθειών σε Υπουργεία ή τμήματα που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό δημοσίων συμβάσεων. που θα στελεχώνονται από εξειδικευμένου λειτουργού προμηθειών. Παρά να διενεργούνται διαγωνισμοί από διάφορα μικρότερα τμήματα του ίδιου Υπουργείου. Σημαντικότερο μέτρο, εισαγωγή του ρόλου πιστοποιημένου λειτουργού των προμηθειών, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερο επαγγελματισμό στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή, να υπάρχει μια πιστοποίηση ότι μπορεί, είσαι επαγγελματία, έχει κάνει την, την εκπαίδευση. Και ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Τέλο, ανάμεσα στα μέτρα περιλαμβάνονται η σύσταση ανεξάρτητη μονάδα προμηθειών, η διεύρυνση χρήση των συμφωνιών πλαίσιο για εξασφάλιση υπηρεσιών και προϊόντων κοινή χρήση, καθώ και η παροχή στήριξη προ τι αναθέτουσε αρχέ από το Γενικό Λογιστήριο.